χτυπούσε το κινητό, κανονικά, αλλά δεν το σήκωνε κανένας. Περίεργη τροπή φαίνεται πως πήρε η εξαφάνιση του 42χρονου Γιώργου Γρηγοριάδη, ο οποίος αγνοείται από τις 12 Δεκεμβρίου 2020 από το σπίτι του στην παραλία Οφρηνίου της Καβάλας. Περισσότερα από τρία βράδια, κύριες και κύριοι, και τρεις ημέρες, οι φίλοι και οι γνωστοί του 42χρονου τον αναζητούν σε κάθε σημείο της περιοχής της Τούζλας και όχι μόνο. Οι έρευνες δεν σταματούν και, όπως τονίζουν και ξεκαθαρίζουν, κάνουν τη δική τους έκκληση για όποιον πολίτη, για όποιον δημότη του Δήμου Παγκαίου τον είδε κάπου να τηλεφωνήσει άμεσα στην ελληνική αστυνομία. Πιο συγκεκριμένα, το όχημά του, ένα Opel Combo γαλάζιου χρώματος, βρέθηκε μεταξύ Αφίπολης και Νιγρήτα Σερών μέσα σε ένα βάλτο, ενώ 2 χιλιόμετρα μακριά εντοπίστηκε και μία σωρός νεκρού άντρα. Μάλιστα, το απόγευμα της Τετάρτης ταυτοποιήθηκε η άτυχη σωρός και ανήκει στο μέχρι πρότινος εξαφανισμένο Γιώργο Γρηγοριάδη από την παραλία Οφρηνίου. Το γεγονός έκανε γνωστό η αστυνομική διεύθυνση των Σερών. Ο θάνατος σου ανήκει στην κατηγορία των βιαίων θανάτων. Προήλθε συνεπία του μεθεμορραγικού σοκ μετά από ένα τραύμα, τυφλό το οποίο έχει στην μέσο πλατεία χώρα. Επαναλαμβάνω, τυφλό τραύμα στην μέσο πλατεία χώρα. Θα νεκροτομηθεί, θα δερυφθεί και νεκροτομικά αύριο, οπότε θα έχουμε περισσότερα στοιχεία. Επαναλαμβάνω, βίαιο θάνατο δια ενός τυφλού τραύματος. Το περίεργο, ωστόσο, κυρίες και κύριοι, είναι ότι το αυτοκίνητο του συγκεκριμένου 42χρονου βρέθηκε στην περιοχή των Σερών βουλιαγμένο, όπως τονίζουν πηγές συνολικότερα, σε συγκεκριμένες περιοχές και σε συγκεκριμένους βάλτους. Τελευταία φορά τον είδα την Πέμπτη, το απογευματάκι, μεσημεράκι προς απόγευμα. Τελευταία φορά την Πέμπτη. Τον πήρα και τηλέφωνο συγκεκριμένα, βέβαια κλειστό ήταν, όπως ξέρετε. Είχε κλείσει το κινητό του, είχε κλείσει πλέον. Τον πήρα συγκεκριμένα τη Δευτέρα τηλέφωνο. Ήσυχος ήταν, έτσι. Εντάξει, δεν μας έδωσε κάποιο στοιχείο ότι. Χαμογελαστός ήταν, εργατικός ήταν. Αυτά. Δεν μας έδωσε κάποιο στοιχείο ότι μπορεί να έχει μπλέξει οτιδήποτε σε κάτι. Το ένα τσάνελ βρέθηκε στην παραλία Οφρηνίου της Καβάλας, εκεί όπου κατέγραψε και τις τελευταίες μαρτυρίες των πολιτών, οι οποίοι είδαν τον Γιώργο πριν αυτός εξαφανιστεί. Βρισκόμαστε, κυρίες και κύριοι, στη γειτονιά του 42χρονου, ο οποίος λείπει εδώ και αρκετές ημέρες. Πρέπει να τονιστεί ότι την ημέρα των γενεθλίων του, φίλοι αλλά και η οικογένειά του τον καλούσαν για να τον ενευχηθούν, χωρίς ωστόσο να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες κλήσεις. Άμεσα, φυσικά, το στενό του φιλικό περιβάλλον αλλά και η οικογένειά του βρέθηκαν στην υγεία του, εκεί όπου διαπίστωσαν ότι αγνοείται. Από εκεί και πέρα έχουν ξεκινήσει την δική τους έρευνα στις περιοχές αλλά φυσικά και στα σημεία που ήταν οι τελευταίες μαρτυρίες ότι είδαν το συγκεκριμένο μπλε αυτοκίνητο. Εμείς την Πέμπτη το βράδυ ήμασταν μαζί εδώ στο γραφείο, πίναμε καφέ και από εκεί και πέρα δεν τον ξανά είδα. Το Σάββατο που εξαφανίστηκε όμως, είδαμε το αυτοκίνητό του από εδώ, πέρασε και πήγαινε προς τα πέρα. Υποθέσαμε ότι πάει στη δουλειά. Από εκεί και πέρα είχε γενέθλια εκείνη την ημέρα που εξαφανίστηκε και τον έπαιρνα τηλέφωνο για να τον ευχηθώ. Δεν σήκωνε το τηλέφωνο. Το ίδιο έκανε και η μητέρα του. Τον έπαιρνε τηλέφωνο να τον ευχηθεί, δεν το σήκωνε. Η μητέρα του ειδοποίησε κάποιους άλλους εδώ. Αυτοί ειδοποίησαν εμένα και αρχίσαμε να ψάχνουμε να τον βρούμε. Από πού μέχρι πού έχετε ψάξει? Έχουμε ξεκινήσει από το Λακώστα, τα στενά μέσα, μέχρι τη διασταύρωση της Κάριανης. Τρεις μέρες, νύχτα μέρα, ψάχναμε το αυτοκίνητο. Δεν το βρήκαμε πουθενά. Τώρα ειδοποιήθηκε βέβαια και η αστυνομία. Σε ποιο σημείο έχουν φτάσει οι έρευνες δεν ξέρουμε, αλλά εγώ υποθέτω ότι, και το πιστεύω αυτό, ότι κάτι έγινε με το αυτοκίνητο. Έφυγε από το δρόμο, γιατί πολλοί μας είπαν, τον είδανε στον Ακροπόταμο. Πήγαμε, ψάξαμε. Πήγαμε και... Τον είδανε στην Ελευθερούπολη. Πήγαμε, ψάξαμε. Πέρασε το αυτοκίνητο από εδώ, δηλαδή έξω από το γραφείο πέρασε και μετά από εκεί δεν ξέρω ακριβώς τι είχε γίνει, αλλά δεν εμφανίστηκε και μετά ξεκίνησαμε να ο συνάδελφος τον έπαιρνε τηλέφωνο για να του πει χρόνια πολλά. Μετά και εγώ τον έπαιρνα το ίδιο τηλέφωνο να του πούμε χρόνια πολλά. Αλλά χτυπούσε το κινητό. Κανονικά, αλλά δεν το σήκωνε κανένας.